Το πολιτιστικό κέντρο Αμπελοκήπων Καραπάντσιο φιλοξένησε το πρωί της Δευτέρας την ημερίδα με θέμα σχολική διαμεσολάβηση με στόχο την ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και προώθηση του θεσμού της σχολικής διαμεσολάβησης ως μεθόδου ειρηνικής επίλυσης συγκρούσεων που συμβάλλει στην αντιμετώπιση και εξάλληψη σχολικής βίας και του εκφοβισμού. Ξεκίνησε ήδη. Πρέπει να σας πω ότι εμείς σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Παιδείας, συνδιαμορφώνουμε ένα πλαίσιο, αν θέλετε, σχετικά με την πρόληψη και την αντιμετώπιση σχολικής βίας και η διαμεσολάβηση είναι ένα κομμάτι της σχολικής βίας. Εμείς σαν Υπουργείο Παιδείας έχουμε προβεί σε ένα τεράστιο όγκο ενεργειών, θα έλεγα, για τη σχολική βία. Θα πω μερικά μόνο, τις συμβούλους σχολικής ζωής, τους 1.100 μόνο φέτος ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς που έχουμε διορίσει. Τα εργαστήρια δεξιότητων που έχουν θεματικές αντίστοιχες για να δημιουργήσουν αυτή την κουλτούρα αντιμετώπισης και πρόληψης κυρίως σχολικής βίας. Μέσα όλα αυτά, μία μέθοδος η οποία έχει εφαρμοστεί κατά καιρούς στα σχολεία μας, όχι τόσο μεθοδικά, ξεκίνησε συνεργασία με τον κύριο Βαλαφάτη, το οποίο ήταν πρωτοβουλία και τον ευχαριστούμε πολύ. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση έχουν θέσει πολύ ψηλά στην ατζέντα τους το θέμα της αντιμετώπισης της οπαδικής βίας. Στη δραματική του μορφή, αυτό το νοσηρό φαινόμενο εκδηλώθηκε με τη δολοφονία του Άλκη και ουσιαστικά υποδεικνύει με τον πιο επιτακτικό τρόπο ότι όλοι πρέπει να κάνουμε κάτι για να συνεισφέρουμε ακριβώς στον αγώνα κατά της οπαδικής βίας. Και επειδή αυτό το φαινόμενο ξεκινάει και εξελίσσεται σταδιακά ακόμα και από το σχολείο, η συνεισφορά του τομέα Μακεδονίας Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών είναι ακριβώς αυτή, να εκπαιδεύσουμε σε συνεργασία βεβαίως με το Υπουργείο Παιδείας, να εκπαιδεύσουμε τους μαθητές να μαθαίνουν να διαχειρίζονται έντονα συναισθήματά τους και να επιλύουν με ειρηνικό τρόπο τις όποιες διαφορές τους. Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, η σχολική διαμεσολάβηση είναι ένας θεσμός που μπορεί να αντιμετωπίσει σε μεγάλο βαθμό τα φαινόμενα βίας που παρατηρούνται μέσα στη σχολική κοινότητα. Μάλιστα, στο εξωτερικό υπάρχουν ήδη απτά αποτελέσματα. Καλωσορίζουμε σήμερα τη σημερινή εκδήλωση που πραγματοποιείται στο Καραπάντσιο Πολιτιστικό Κέντρο και στη θεατρική σκηνή Σοφία Βέμπο. Ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Ξεκινάει από μικρές ηλικίες, ακόμη από το δημοτικό σχολείο, συνεχίζεται στο γυμνάσιο, έως ότου περάσει η κρίσιμη περίοδος της εφηβείας, αλλά επιδρά πολύ αρνητικά στη συμπεριφορά πολλών μαθητών και δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Εκ μέρους του Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης έχουμε αγκαλιάσει την πρωτοπολία αυτή του Υπουργείου για τη σχολική διαμεσολάβηση. Τι έχετε διαπιστώσει και πόσο αναγκαίο είναι αυτό να γίνει στα σχολεία, δηλαδή πόσο απαραίτητο εργαλείο είναι και τι θα διορθώσει ουσιαστικά? Με βάση την εμπειρία που έχουμε και από το εξωτερικό αλλά και από την Ελλάδα που έχει εφαρμοστεί ήδη σε πολλά σχολεία, η διαμεσολάβηση στο σχολείο βοηθάει στην ειρηνική επίλυση των διαφορών, στην καταπολέμηση της βίας και έχει πάρα πολύ θετικά αποτελέσματα. Από το Σεπτέμβριο ο θεσμός της σχολικής διαμεσολάβησης μπαίνει στα σχολεία της πόλης.